Παναγιώτη, η αλήθεια είναι ότι ήταν αισθητός για μας εδώ, διότι ξυπνήσαμε από το θόρυβο που έκαναν τα διάφορα αντικείμενα μέσα στο σπίτι, ταρακουνηθήκαμε έντρομοι, βγήκαμε έξω στο δρόμο για το φόβο, με το φόβο για νέα μετασεισμική δόνηση. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε και την ώρα που κοιμόταν ο κόσμος, με αποτέλεσμα να φοβηθούμε. Αυτό σημαίνει πάντως ότι κοιμάσαι ελαφρά, Κατερίνα μου, και το αντιλήφθηκες, γιατί αν ήμουν εγώ, πιθανότατα να το μάθαινα από σένα μετά. Όταν βγήκε στον δρόμο, είχαν βγει και οι γη. Πώς. Ναι, βγήκαμε όλοι στον δρόμο, γιατί ήταν αισθητός. Ήταν αισθητός. Ακούγαμε τα πράγματα που έκαναν. Φαντάσου στα κλαδιά, δηλαδή, πως το καταλάβαινα, που ήταν από κάτω από τα πόδια τους. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε και ζωντανή σύνδεση σε λίγο με τα κλαδιά, το συζητήσουμε τώρα, γιατί αυτή η εκπομπή έτσι προσαρμόζεται σε ό,τι γίνεται. Οπότε, δηλαδή, θέλω να σου πω εμέσως πλην σαφώς, πιθανότατα σε κανένα. Πόση ώρα είναι τα κλαδιά από τη Λάρνακα? Ένα τετάρτο, 20 λεπτά. Κοντά είσαι. Κοντά είσαι. Είναι κρίμα και άδικο να μην πας. Περιμένω τη μαγική κουβέντα. Να είσαι καλά. Και. Ευχαριστώ. Και. Θα πάω. Η χαρά του παρουσιαστή. Αγάπη μου, θα ξανασυνδεθούμε, γιατί έχουμε και άλλες ειδήσεις από Λάρνακα, σωστά? Ναι. Ωραία, θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου. Δεν φεύγεις ακόμα για κλαδιά. Θα σου πούμε σε λιγάκι για να μας δώσεις και τα υπόλοιπα. Φιλάκια Γεια πολλά. Μου φάζεσαι, κύριε, θα μου ρίξει καμιά πουνιά. Βούλη είναι εδώ. Να σας πω, Βούλη είναι εδώ. Θα το αποκαλύψω. Κάνουμε, συνεννοούμαστε με το κοντρόλ, με τους συνεργάτες. Με την νοηματική γλώσσα. Γιατί θα κάνουμε ζωντανή σύνδεση. Ακυρώσαμε. Δείτε τώρα πόσο ζωντανή εκπομπή είμαστε. Ακυρώσαμε τη ζωντανή σύνδεση που θα πηγαίναμε και απολογούμαστε στον άνθρωπο που πηγαίνουμε, γιατί έχουμε το σεισμό. Έχει πέσει καμπαναριό στον Ψευδά και φεύγει. Συνεννοούμε συνάδελφο και κάμερα να κάνουμε ζωντανή σύνδεση με Ψευδά, να μεταδώσουμε απευθείας στον κόσμο τι γίνεται. Αυτό είναι ο Αλφα. Μπράβο σας που είστε έτσι ενεργητικοί και τρέχετε την είδηση, να την προβάλλετε, να γνωρίσει ο κόσμος τι γίνεται γύρω. Μα έτσι πρέπει. Αυτή είναι η αποστολή μας. Ζωντανή σύνδεση αμέσως με Ψευδά και με την Κατερίνα Ιωάννου. Κατερίνα μου, καλή σου ημέρα σε σένα και στον κόσμο που βλέπουμε εκεί από τον Ψευδά που είναι μαζί σου. Καλημέρα και πάλι, Παναγιώτη, Δήμητρα, κυρίες και κύριοι. Μας απομάκρυναν διότι ήδη μια κολόνα στο καμπαναριό είναι ετοιμόρροπη. Αν μπορεί η κάμερα, με τη βοήθεια της κάμερας, να ακούμε τον κύριο ότι θέλει να μας πει, αλλά θέλουμε να δούμε και από άλλη πλευρά το καμπαναριό σε τι κατάσταση βρίσκεται, Κατερίνα μου. Ναι, κύριε Φίλιππε. Ναι, μάνα μου. Πόσο χρόνο είναι η εκκλησία αυτή? Η εκκλησία αυτή είναι 119 χρονών. Χρονολογείται από το 1987. Παλαιότερα υπήρχε η εκκλησία παλιά δαμέ το 1780 και κατεταφήσαν και χτίσαν την εκκλησία τούτη. Οπότε η εκκλησία τούτη σήμερα είναι 119 χρονών. Ακούσατε εσείς το θόρυβο? Βεβαίως τον ακούσα. Ήμουν ξύπνος εγώ. Ναι. Σηκώστηκα, πήγα στην τουαλέτα και ξέκα από την τουαλέτα και βάζω πάνω στον τοίχο έτσι να ζει το φως της τουαλέτας. Αρκέψε ένα φιλμό. Δεν και ξανά πέτα πιο μόνη ώρα. Δεν και ξανά κοιμήθηκα. Φοβηθήκατε? Δεν ήταν φοβηθείς. Μα την που κατώ Θεό, μάνα μου. Όπου πάεις, ο Θεός ένας έβρει, άμα θέλει να γίνει κάτι τίποτα. Ευτυχώς, δεν είχαμε θύματα. Η ζημιά είναι ότι έπεσε το κουβούκλιο της εκκλησιάς μας πάνω το στολί. Στο στολί της εκκλησιάς μας. Όχι μόνο το κουβούκλιο. Μάλιστα, μου αρέσει ότι με το πείσουμε γέλιο. Είναι της εκκλησιάς μας, γιάνε το κουβούκλιο. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα πύργο τσαμί ξερό. Δεν έχει καμία αξία ο πύργο αυτή τη στιγμή. Το στολί του πύργου μα και η εκκλησία μα ήταν γύρω το κουβούκλιο, γύρω η πέτρα τη καλεστή που ήταν πάνω. Αυτά έχω να πω.